Εκτέλεση του Κόλνερ Σιμάνσκι. Εκτελεί ο Πολωνός. Πρώτο δοκάρι. Ένα μακρινό σουτ και μπάλα στα δίχτυα. Στο 17ο λεπτό είναι ο Μιχάλης Μπακάκης, αυτός που σκοράρει για την ΑΕΚ. Είναι το πρώτο φετινό γκολ της ΑΕΚ. Κι ας είναι σε φιλικό παιχνίδι. Και το πετυχαίνει ένας από τους αρχηγούς της εδώ με το χαμόγελο στα χείλη. Υποδέχεται. Δεν του συμβαίνει δά και πολύ συχνά αυτή του την επιτυχία ο Μιχάλης Μπακάκης. Είχε πολλά σώματα μπροστά του ο Χάουεν. Μπακάκης εκτέλεσε σε πρώτο χρόνο χωρίς κοντρόλ. Δείτε, πριν καλά-καλά η μπάλα γκελάρει στο χορτάρι, σε αυτό το βολεδάκι, στην αριστερή γωνία του Χάουεν. Έπεσε, αλλά δεν κατάφερε να σταματήσει την πορεία της μπάλας. Φιτέσε ΑΕΚ 0-1. Κάστα 19 του χρόνου. Μόλις ο Μιλιον Μάχουφ, με καταγωγή από το Σουρινάμ, εκτελείται το κόρνερ. Ο Στάνκοβιτς δεν κάνει την έξοδο και το πληρώνει η ΑΕΚ. Στο 36ο λεπτό ισοφαρίζει η Φιτέσε 1-1. Ο Πάτρικ Φρούχ είναι αυτός που βρίσκει δίχτυα. Εδώ κόλλησαν οι ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ. Για να δούμε πάλι την εκτέλεση του κόρνερ. Ένα αλματάκι και την κεφαλιά με το Στάνκοβιτς να μην μπορεί να αντιδράσει. Όρος είναι ο σκόρερ, διορθώνω, Ντόμινικ Όρος και όχι ο Πάτρικ Φρούχ. 1-1 σοφαρίζουν οι Ολλανδοί. Γαλανόπουλος κοντά του τον Φρούχ. Πέρασε η μπάλα για τον Μάνταλο. 2-1 η ΑΕΚ. Άμεση απάντηση στο 37ο λεπτό. Ο Χρήστος Αλμπάνης, ίσως ο κορυφαίος της ΑΕΚ μέχρι στιγμή στο παιχνίδι, και ας είναι αρκετά νωρίς, σφραγίζει αυτή του την εξαιρετική απόδοση και με τον γκολ που πετυχαίνει για το 2-1 της ΑΕΚ. Τεπος χτίζει την επίθεσή της η Ένωση. Κάνει κίνηση ο Μάνταλος. Το κοντρόλ του είναι η μισή δουλειά. Στη συνέχεια όλη η διαδρομή μέχρι την γραμμή του out από την πάσα του Κώστα Γαλανόπουλου, πέρασε και από τον Όρος, γύρισε σωστά. Σωματοδομή του και την μυϊκή του μάζα. Ο Τανάνε, ο Στάνκοβιτς είναι έτοιμος. Δεύτερο σουτ έξω στο 44ο λεπτό. Να λοιπόν ένα πρώτο δείγμα των ικανοτήτων του Τσίτσαν Στάνκοβιτς. Την μπάλα στην στήρα δεν τα κατάφερε. Αλμπάνης. Πέρασε έξυπνα την μπάλα ο Αλμπάνης, χαμένη ευκαιρία για την ΑΕΚ από την κίνηση του Μάνταλου. Πάντως άψογα Μάνταλος και Αλμπάνης, και εδώ αν Σαριφάλτε κάνει το κλέψιμο και από δύσκολη γωνία δοκίμασε να νικήσει τον Σάχοφ. Εδώ είναι ευκαιρία για τους Ολλανδούς, το γύρισμα, ο Τσιντότας θα μπλοκάρει γιατί ήταν κέρια η επέμβαση του Ζιγκαλάτσι. Αυτός που είδαμε ήταν ο Ντικ Σρόιντερ. Καλή πάσα του Ρουκουνάκη για τον Τάνκοβιτς. Για το 3-1 ο Σουηδός τον σταμάτησε ο Χάουεν. Στο 81ο λεπτό. Από τον Ντερέκτο Μαχαίρας. Είναι δυνατή η πάσα για τον Κωσίδη. Κάνει και πάλι κίνηση ο Μαχαίρας για να ξαναπάρει μπάλα. 3-1 η ΑΕΚ στο 83ο λεπτό. Μια συνεργασία βγαλμένη ίσως από το μέλλον για την ΑΕΚ. Κωσίδης και Μαχαίρας ουσιαστικά έπαιξαν με μια σχετική καθυστέρηση το 1-2. Από το λάθος του Ντερέχτ που προσέφερε την μπάλα στον Μαχαίρα. Με το γκέλ της στο χορτάρι. Ο Μαχαίρας δεν έκανε και την καλύτερη πάσα για τον Κωσίδη. Στη συνέχεια όμως η κίνησή του είναι άψογη. Όπως άψογος είναι και ο συντονισμός του με τον Κωσίδη που περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να περάσει από την άμυνα. Δείτε. Ανάμεσα στην κίνηση των αμυντικών και τον Χάουεν για τον Μαχαίρα που με ένα απλό ταπίν. Κάνει το 3-1 στο 84ο λεπτό. Ένι, κρατά, ευκαιρία για την Φιτέσε χαμένη.